Η ΕΔΕΚ χαιρετίζει την απόφαση της κυβέρνησης για μισθολογίων αναβάθμιση εντός συμβασίου χωνοπλητών της Εθνικής Φρουράς. Όπως είναι γνωστό, η ΕΔΕΚ το 2017 κατέθεσε πακέτο από 3 προτάσεις για την επαγγελματική αποκατάσταση και ανέλυξη των συμβασιού χωνοπλητών. Η πρώτη, που αφορούσε την επέκταση της υπηρεσίας και μετά τα 10 χρόνια, αρκεί ο ΣΥΟΠ να μην είχε συμπληρώσει το 42ο έτος της ηλικίας του, υιοθετήθηκε και υλοποιήθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση επί Υπουργείας Χαράλαμπου Πετρίδη. Η δεύτερη είναι αυτή η οποία υλοποιείται από την κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη. Η τρίτη αφορά τη μετακίνηση των συμβασίων χωνοπλητών που συμπλήρωσαν το 42ο έτος της ηλικίας τους και έχουν επικοδομητική υπηρεσία σε ένα τμήμα προσφοράς υπηρεσιών ασφάλειας και προστασίας στα αεροδρόμια και στα λιμάνια της Κυπριακής Δημοκρατίας μέχρι και την αφιπηρέτησή τους. Ελπίζουμε ότι και η τρίτη πρότασή μας θα υιοθετηθεί από την σημερινή κυβέρνηση και θα προχωρήσει η υλοποίησή της στο πλαίσιο της αξιοποίησης και της αναβάθμισης του στελεχειακού δυναμικού της Εθνικής Φρουράς.